Αγαπητοί και αγαπητές, γεια σας. Σήμερα σε αυτό το βίντεο θα σας πω κάποιους τρόπους βάσει των οποίων θα αυξήσετε την ταχύτητα του υπολογιστή σας. Για να μην χρονοτριβούμε λοιπόν, πάμε να δούμε τον πρώτο. Στο βίντεο λοιπόν που σας δείχνω, είμαστε σε λειτουργικό Windows 8. Υπάρχουν κάποια πράγματα παρόμοια με τα Windows 7 και κάποια πράγματα διαφορετικά. Πάμε να σας δείξω όμως τα Windows 8. Το πρώτο πράγμα πρέπει να κάνετε για την αύξηση ταχύτητας υπολογιστή. Πρώτος τρόπος. Ερχόμαστε στο κάτω μέρος δεξιά ή αριστερά. Κάνουμε δεξί κλικ και επιλέγουμε διαχείριση εργασιών. Όπως βλέπετε αριστερά στις εργασίες σας δείχνει τις εφαρμογές τις οποίες έχετε εν λειτουργία αυτή τη στιγμή, τις διεργασίες παρασκηνίου βάσει των οποίων, όπως βλέπετε, είναι αυτές που σας τρώνε και χρόνο και χώρο στο δίσκο και ταχύτητα φυσικά μνήμης. Είναι κάποιες οι οποίες δεν γίνεται να τις απενεργοποιήσετε και μην επιχειρήσετε αν δεν ξέρετε τι είναι ακριβώς. Δεξιά κάτω λοιπόν επιλέγουμε τέλος εργασίας για κάποιες διεργασίες αυτές, για όσους φυσικά γνωρίζουν. Πάμε όμως να δούμε λοιπόν στην εκκίνηση. Στην εκκίνηση εδώ είναι τα προγράμματα τα οποία ξεκινάνε με την έναρξη του υπολογιστή. Όπως μπορούμε να δούμε, δεν είναι πολλά, αλλά είναι ικανά. Βλέπετε εδώ, σας δείχνει και την επίδραση εκκίνησης, κατά πόσο μετράει στην ταχύτητα του υπολογιστή, υψηλή, χαμηλή, μέτρια. Αν θέλουμε λοιπόν να απενεργοποιήσουμε κάποιο από αυτό, ερχόμαστε πάνω, επιλέγουμε την επιλογή, επιλέγουμε απενεργοποίηση, παράδειγμα, και πλέον η κατάσταση είναι απενεργοποιημένη. Δεν πρόκειται το πρόγραμμα αυτό να ξανανοίξει μαζί με τον υπολογιστή. Μπορείτε χαρακτηριστικά μετά από ένα restart να δείτε και τις επιδόσεις του υπολογιστή σας όσον αφορά τη μνήμη και την ταχύτητα του CPU, για να δείτε το χρόνο λειτουργίας, τη μέγιστη ταχύτητα και τις επιδόσεις. Ένας δεύτερος τρόπος είναι να μπούμε στα δεξιά. Κλείνουμε εδώ. Δεξιά λοιπόν στα Windows 8. Αναζήτηση. Στα Windows 7 πάμε στο Run. Εκτέλεση δηλαδή. Επιλέγουμε το MS Config. Το επιλέγουμε. Op. Στα αριστερά επιλέγουμε την εφαρμογή και μας ανοίγει τους παραμέτρους του συστήματος. Ερχόμαστε λοιπόν στις υπηρεσίες εδώ και όπως μπορούμε να δούμε μας έχει αναλυτικά όλες οι υπηρεσίες που λειτουργούν και που δεν λειτουργούν φυσικά, βλέπετε, μαζί με τον υπολογιστή μας. Είναι μια πολύ σημαντική παράμετρος αυτή για να αυξήσουμε την ταχύτητα του υπολογιστή, καθώς πάρα πολλές λειτουργίες που βρίσκονται στο background δεν μας χρησιμεύουν ή δεν τις χρησιμοποιούμε ποτέ. Οπότε καλό θα είναι να είμαστε προσεκτικοί στο τι απενεργοποιούμε και στο τι φυσικά ενεργοποιούμε. Αυτός είναι ο δεύτερος τρόπος για να βελτιώσουμε την ταχύτητα του υπολογιστή. Αφού επιλέξουμε λοιπόν ένα στοιχείο, απατάμε απενεργοποίηση, όχι όλων φυσικά. Ο τρίτος τρόπος που καθυστερεί τον υπολογιστή μας και μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε είναι τα spyware. Τα spyware είναι γνωστά στον περισσότερο κόσμο ως ένα είδος ιών, ο οποίος έρχεται κυρίως με emails ή με κάποιο αρχείο, με το οποίο μας δημιουργεί πρόβλημα, καθυστερεί τον υπολογιστή και καρφιτσώνεται σε κάποιο αρχείο και κρύβεται πίσω από αυτό και ως έχει ως αντίκτυπο ο υπολογιστής να πηγαίνει σέρνοντας, σαν χελώνα που λέμε. Ένα πρόγραμμα που προτείνω για αντιμετώπιση των ιών αυτών είναι το Spyware Blaster. Θα σας έχω το link και στο βίντεο. Έχω φτιάξει παρουσίαση και για αυτό το πρόγραμμα, να το κατεβάσετε, με το οποίο μπορείτε να αντιμετωπίσετε τους ιούς αυτούς για να αυξήσετε φυσικά την ταχύτητα του υπολογιστή. Έχω και άλλα 1-2 προγράμματα τα οποία είναι για άλλου είδους ιούς. Και φυσικά
θα σας τα έχω σε ετικέτες και κάτω από το βίντεο στην περιγραφή για να μπορείτε να τα κατεβάσετε. Αυτός λοιπόν είναι ο τρίτος τρόπος για να αντιμετωπίσουμε την καθυστέρηση του υπολογιστή, ο οποίος ενδεχομένως να έχει προσβληθεί από spyware ιούς. Ο τέταρτος τρόπος, ο οποίος μας βοηθάει στο να αυξήσουμε την ταχύτητα του υπολογιστή, είναι η απεγκατάσταση προγραμμάτων σωστά όμως. Πώς γίνεται αυτό? Όπως γνωρίζουμε περισσότεροι, εάν πάμε στο Control Panel, ρυθμίσεις, πίνακας ελέγχου, και πάμε να επεγκαταστήσουμε προγράμματα τα οποία δεν μας χρησιμεύουν. Το πρόγραμμα το προεπιλεγμένο των Windows κάνει μία μεν καλή δουλειά, αλλά δεν κάνει την ιδανική, καθώς μένουν πολλά αρχεία σκουπίδια τα οποία δεν τα βρίσκει, με αποτέλεσμα να μαζεύονται με τον καιρό και να δημιουργεί καθυστέρηση στον υπολογιστή. Ένα πρόγραμμα το οποίο συστήνω για να κάνετε σωστή και πλήρη απεγκατάσταση των Windows είναι το Revo Uninstaller Pro. Με το πρόγραμμα αυτό θα κάνετε πολύ καλύτερη δουλειά όσον αφορά την απεγκατάσταση και θα εξαφανίζονται και τα αρχεία από τα οποία μένανε τα σκουπίδια από το προεπιλεγμένο πρόγραμμα απεγκατάστασης των Windows. Και αυτό, όπως είδατε, σας το έχω εμφανίσει σε ετικέτα και σας έχω και link φυσικά κάτω από το βίντεο για να το κατεβάσετε. Μπορείτε να δείτε και οδηγίες πώς να το χρησιμοποιήσετε σε άλλο βίντεο που έχω φτιάξει. Ο πέμπτος τρόπος με τον οποίο μπορούμε να αυξήσουμε την ταχύτητα του υπολογιστή είναι μέσω του CCleaner. Το CCleaner, εκτός από το κύριο πλεονέκτημα που έχει να κάνει καθαρισμό σε πάρα πολλά πράγματα ταυτόχρονα, ώστε εμείς να μην χρειαστεί να τρώμε κόπο και χρόνο, κάνει και καθαρισμό στο μητρό, τη Registry. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για την αύξηση του υπολογιστή. Βλέπετε εδώ. Καλό είναι για τους χρήστες του CCleaner, το οποίο είναι δωρεάν. Σας έχω πάλι link και κάτω από το βίντεο και σε ετικέτα για να δείτε οδηγίες πώς να το χρησιμοποιήσετε. Να δείτε τι επιλογές πρέπει να φτιάξετε εδώ και στις εφαρμογές και για τους περιηγητές, για να μπορείτε να φτιάξετε όσο να δω καλύτερες πιθανότητες για να μπορείτε να αυξήσετε την ταχύτητα του υπολογιστή και να μην σβήσετε κάτι το οποίο δεν θέλετε. Εξαιρετικό πρόγραμμα και παρέχεται δωρεάν. Αυτός είναι ο πέμπτος τρόπος με τον οποίο και πολύ σημαντικός για να αυξήσουμε την ταχύτητα του υπολογιστή. Ο έκτος τρόπος είναι το antivirus. Πολλοί πιστεύουμε ότι αν βάλουμε ένα καλό antivirus προστατευόμαστε από ιούς. Δεν διαφωνώ σε αυτό, αλλά είναι πολλά αντιβάρους τα οποία είναι πολύ βαριά τον υπολογιστή μας, ειδικότερα για υπολογιστές οι οποίοι δεν είναι πολύ ψηλό δυνατοτήτων και δεν έχουν τεράστια μνήμη. Ένα αντιβάρους λοιπόν που προτείνω, το οποίο είναι ελαφρύ και κάνει καλά τη δουλειά του, είναι το AVG Antivirus Free. Και εδώ σας έχω ένα link με το οποίο μπορείτε να το κατεβάσετε και να δείτε περισσότερες πληροφορίες για να το εγκαταστήσετε. Μπορείτε μέσω του οποίου να το χρησιμοποιήσετε για την αντιμετώπιση ιών και τρώει πολύ λίγο από τη μνήμη του υπολογιστή σας, καθώς πρέπει να τρέχει συνέχεια. Ένας ακόμη τρόπος για να βελτιώσουμε την ταχύτητα του υπολογιστή μας και πολύ σημαντικός και αυτός είναι ο καθαρισμός των διπλότυπων αρχείων από τον οποίο δεν καταλαβαίνουμε καν πώς γίνεται και πότε δημιουργούνται. Ένα από τα κορυφαία προγράμματα που υπάρχουν για την αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτών είναι το auslogix.com. Μπορείτε να μπείτε στην επίσημη ιστοσελίδα και να το κατεβάσετε. Είναι δωρεάν. Και να εγκαταστήσετε το πρόγραμμα αυτό για να κάνει τον καθαρισμό που θέλετε. Σημαντικό πρόγραμμα και παράμετρος για την αύξηση της ταχύτητας του υπολογιστή σας. Ένας ακόμη τρόπος και τελευταίος για να κλείσουμε είναι η επιλογή γραφικών που θέλετε να έχει γενικότερα ο υπολογιστής σας. Πατάμε δεξί κλικ, ανάλογα με τις ιδιότητες που έχει ο κάθε υπολογιστής, πάμε ιδιότητες γραφικών ή επιλογές γραφικών και μέσα από αυτές τις ρυθμίσεις μπορούμε να αυξήσουμε δραματικά την
ταχύτητα του υπολογιστή, είτε της οθόνης, το βίντεο, παροχή ενέργειας και πολλές άλλες επιλογές, το ρυθμό ανανέωσης και πολλά άλλα, τα οποία πρέπει να τα δείτε και να τα δοκιμάσετε, να πειραματιστείτε δηλαδή, για να αντιληφθείτε και μόνο σας ποιες είναι οι καλύτερες ρυθμίσεις για εσάς και την αύξηση της ταχύτητας του υπολογιστή. Ελπίζω σας βοήθησα. Μείνετε συντονισμένοι και για τα επόμενα βίντεο.